Μαζί. Ο Δήμαρχος θέλει να τραγουδήσει. Θέλει να τραγουδήσει στα παλιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Μην ξεχνάτε, εδώ είναι δύο κουμπαράδες, ένα είναι το χαμόγελο του παιδιού, το οποίο δεν θα αφήσουμε να σβήσει με τίποτα φέτος και ποτέ, και ένα για τη φλόγα. Ευχαριστούμε τους Going Through, τους Νέμπα και την Κατερίνα στην Κούρη. Και... Υπάρχει! Για σένα. Όλοι τα χέρια ψηλά, ακόμα μια φορά. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία. Ελάτε όλοι μαζί, ελάτε όλοι μαζί. Ακολουθάς εμένα, εγώ θα σε βάλω. Σε μιλάω πρώτος. Έβαλα για πρώτη μου φορά κάποιο στοίχημα μεγάλο. Πως εκεί που μεγαλώσαν έχουμε μάθει κάτι άλλο. Έχουμε μάθει από σχολείο, όχι μόνο να μετράμε. Τα παιδιά στη γειτονιά μου έχουν μάθει. Αν ακούσεις κάποιες φωνές, σαν το βράδυ μες στα νερά σου, τότε θυμίσου την πλατεία, στην παλιά τη γειτονιά σου. Την Ελλάδα με τις πέτρες, λίγο πιο πάνω από τη Θηβών. Αυτή που τώρα έχει γίνει εργοστάσιο παιχνιδιών. Θυμάμαι κι άλλα πολλά ταξίδια και την καλύτερη κρυψώνα. Με τα ποτήλα τα κρυφά, την Αγία Βαρβάρα στην Τραπετσόνα. Στον Άγιο Νήσι, έχω πετύσει με δυο φίλους μια Τετάρτη. Για μια ακόμα ένα καλή που τελικά μου βγήκε σκάρτη. Μεγαλώνω και ξεχνώ μόνο τους κακούς ανθρώπους. Όσους μιλούσαν με βρισιές, γιατί ποτέ δεν μάθαν τρόπους. Από τέτοιο δεν ξεχνώ την παλιά τη γειτονιά μου. Γιατί στο παγκάκι της πλατείας έχω χαράξει τα νερά μου. Έγκαι! Θέλω να γυρίσω στα παλιά. Εδώ και τώρα. Θέλω την παλιά μου γειτονιά. Για μία ώρα. Θέλω να γυρίσω να σε δω. Είναι πάρα πολύ σημαντική για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο σημαντικότερος από όλους είναι ότι είμαστε εδώ για να στηρίξουμε αυτό που έναν όρο ο οποίος δεν αρέσει πάρα πολύ σε εμάς, η λέξη φιλανθρωπία. Προτιμάμε να λέμε τη λέξη ανθρωπισμός και να λέμε αυτό το οποίο έχει να κάνει με την υποκατάσταση μιας δουλειάς που θα έπρεπε να κάνουν άλλοι. Και μιλάμε για το ελληνικό κράτος, το οποίο παραμελεί όλους αυτούς που έχουν ανάγκη και όχι μόνο τους παραμελεί, αλλά τους φορολογεί κιόλας. Το ότι οθούμε τον κόσμο στο να στηρίξει το χαμόγελο του παιδιού και τη φλόγα δεν σημαίνει ότι δεν τον οθούμε από το να προσπαθήσει να κάνει καλύτερη τη ζωή του και να αγωνίζεται για αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά, θέλω να τονίσω να ευχαριστήσουμε εδώ το Δήμο Στυλίδας που μας στήριξε. Κάναμε το πάρτι με μερικές εβδομάδες καθυστέρηση γιατί να το κάνουμε στις γιορτές. Και βέβαια τον κόσμο που η υποστήριξη ήταν πάρα πολύ δυνατή. Περάσαμε πάρα πολύ πάρα καλά. Πάρα πολύ ωραία.
Να είναι καλά όλοι και ελπίζουμε να το ξανακάνουμε. Αυτό.